Άνοιγε και πάλι στις 27 Ιουνίου ο θερινός κινηματογράφος Φλίσβος της Αλεξανδρούπολης. Μετά τους περιορισμούς που έχει επιβάλει η κυβέρνηση λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, τα μέλη της κινηματογραφικής λέσχης Αλεξανδρούπολης εργάστηκαν σκληρά προκειμένου να παρουσιάσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα και φέτος το καλοκαίρι. Παράλληλα με τις προβολές, έχουν σχεδιαστεί και θα πραγματοποιηθούν και δύο φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους. Μετά από τόσο μακρύ διάστημα αποχής από το κινηματογράφο, με χαρά ξεκινάμε, με πολλή ανυπομονησία. Το θερινό κινηματογράφο ξανά στις 27 του Ιουνίου με μια συναυλία και αφιέρωμα στους Αρμένιους. Η συναυλία θα είναι με τον διάσημο μουσικό τον Χάικ Γιατζικισιάν την Κυριακή το βράδυ, και από τη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη θα παίξουμε, το προγραμματίζουμε βέβαια ακόμα, δύο αρμένικες ταινίες. Και μετά ξεκινάμε το πρόγραμμά μας κανονικά, που θα αρχίσει από τις 1 Ιουλίου μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Θα είναι ταινίες οσκαρικές, ταινίες με μεγάλο ενδιαφέροντος και επίκαιρων θεμάτων. Θα είναι κωμωδίες, που τόσο τις έχει και ανάγκη ο κόσμος. Και στις 1 Σεπτεμβρίου θα κάνουμε τη λήξη μας με ένα αφιέρωμα στον ελληνικό κινηματογράφο, αλλά μουσικό, με την Σταυρούλα Αρβανιτοπούλου, που όλοι μας την ξέρουμε. Η κυβερνητική απόφαση επιτρέπει τους θερινούς κινηματογράφους να ανοίξουν στις 21 Μαΐου, αλλά λόγω του βροχερού καιρού και της περίοδου προετοιμασίας που απαιτείται, αποφασίστηκε η έναρξη του Φλίσβος να είναι στις 27 Ιουνίου. Έχουμε το δικαίωμα να ανοίξουμε πιο νωρίς, αλλά επειδή ο καιρός γενικά φέτος ήταν λίγο περίεργος. Απ' τη μία, απ' την άλλη ο COVID, απ' την άλλη ότι θα υπάρχουν και δύο φεστιβάλ στην πόλη ταινιών μικρού μήκους. Το ένα θα αρχίσει 24 Ιουνίου και το άλλο θα γίνει μετά την λήξη μας. Αποφασίσαμε να το πάμε έτσι λίγο πιο χαλαρά και να έχουμε και όλο το χρόνο να ετοιμάσουμε και το χώρο.